Επιστρέφω από το προσκύνημα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, όπου συμμετείχα σε ένα πανορθόδοξο συνέδριο για τις αιρέσεις. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για τις προσευχές σας και εγώ με τη σειρά μου μετέφερα εκεί τα αιτήματά σας έτσι συνολικά. Ευχήθηκα στον Άγιο που μας αξίωσε ο Θεός να λειτουργηθούμε και να παρακολουθήσουμε και να ζήσουμε τις ακολουθίες από την Δευτέρα το βράδυ μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ που βρεθήκαμε εκεί. Και επιστρέψαμε με τη χάρη του Θεού, ασχοληθήκαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα της νέας εποχής. Ίσως κάποια άλλη φορά, δεν είναι στο πρόγραμμά μου φέτος, αλλά κάποτε θα πρέπει να μιλήσουμε για αυτό το φαινόμενο, το τι σημαίνει η νέα εποχή και ποιες είναι οι επιπτώσεις από την δράση των ανθρώπων της νέας εποχής στις μέρες μας. Εμείς όμως επανερχόμεθα στην σειρά των μαθημάτων τα οποία έχουμε αρχίσει αυτή τη χρονιά. Η εμπειρία, αδελφοί μου χριστιανοί, η εμπειρία της άνωθεν ειρήνης, της ειρήνης την οποία βιώνουν εκείνοι τους οποίους μακαρίζει ο Χριστός και τους ονομάζει ειρηνοποιούς. Μακάρι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι ίδιοι κληθήσονται και τους οποίους σας μίλησα στην περασμένη μας Ιερή Σύναξη. Αυτή η ειρήνη, η διαφορετική από την ειρήνη του κόσμου, είναι πρώτα-πρώτα απαραίτητη για τον ίδιο τον ειρηνοποιό και για όλους μας. Ασχολούμενος αυτή την περίοδο, τις τελευταίες ημέρες, με το θέμα και με την ερμηνεία των λόγων αυτών του Χριστού για το ποιοι είναι οι ειρηνοποιοί και ποια είναι η αληθινή ειρήνη, η άνωθεν ειρήνη, ήρθε στο νου μου η κατάσταση η οποία επικρατεί στον κόσμο μας. Και η κατάσταση αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι η τραγικότητα την οποία ζει ο σύγχρονος άνθρωπος. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους της μέρες μας βιώνουν, αντί για την ειρήνη την οποία ήρθε να φέρει ο Χριστός στον κόσμο, μία εσωτερική ταραχή. Μία δε από τις γνωστές και διαδεδομένες εκδηλώσεις αυτής της ταραχής, όταν λείπει η ειρήνη η εσωτερική, είναι το λεγόμενο άγχος. Σήμερα όλοι μιλούν για το άγχος. Οι περισσότεροι ζουν αδιάκοπα μέσα στη ζωή τους την καθημερινή την κατάσταση του άγχους. Και εμείς γινόμαστε συνεπώς μάρτυρες της αγχώδους αυτής αγωνίας των συνανθρώπων μας. Δεν προφταίνω, τρέχω ασταμάτητα, τι να κάνω, πνίγομαι. Είναι οι συνήθεις εκφράσεις τις οποίες ακούμε διαρκώς στην καθημερινή μας ζωή και στην καθημερινή μας συναναστροφή. Τι είναι το άγχος? Πολύ βοηθητική για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε το περιεχόμενο του άγχους είναι η ίδια η λέξη. Στην αρχαία ελληνική γλώσσα, τη γλώσσα των πατέρων μας, υπάρχει ένα ρήμα, το ρήμα άγχο. Και άγχο σημαίνει σφίγγω, πιέζω σφιχτά. Από εκεί βγαίνει και η αγχώνη, την οποία γνωρίζουμε όλοι μας. Άγχος λοιπόν σημαίνει την ασφιχτική πίεση, το πνίξιμο, την αξεπέραστη στεναχώρια την οποία βιώνουμε. Σαν κάποιος να πορεύεται σε έναν δρόμο και να έχει όνειρα να φτάσει κάπου. Πήρε τον δρόμο αυτό για να πάει κάπου. Και ξαφνικά διαπιστώνει ότι ο δρόμος αποτελεί αδιέξοδο. Δεν έχει έξοδο. Πάει να γυρίσει πίσω και βλέπει τον δρόμο φραγμένο. Ούτε μπρος, ούτε πίσω. Τα όνειρά του, οι ελπίδες του, οι προσδοκίες του, όλα γκρεμίζονται. Και αισθάνεται αδυναμία να κινηθεί. Ούτε
είτε να πάει μπροστά, ούτε πίσω, δεξιά, αριστερά, πουθενά. Σφίγγεται, στενοχωρείται. Και η στενοχώρια, αυτό σημαίνει, είναι η γλώσσα αυτή η ελληνική, με πόση λεπτότητα μας δίνει όλες τις έννοιες. Στενοχωρούμε σημαίνει ότι βρίσκουμε σε ένα χώρο στενό, το που δεν έχει διαφυγή, δεν μπορώ να διαφύγω από εκεί. Παλαιότερα ένας σκηνοθέτης παρουσίασε την τραγικότητα αυτή του ανθρώπου, και αυτό έγινε γύρω στην δεκαετία του 60 με 70. Ήταν ίσως λίγο προφητική αυτή η εικόνα την οποία παρουσίασε. Παρουσίασε σε μία ταινία του ένα μποτιλιάρισμα μέσα σε μία μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη, σε ένα κεντρικό δρόμο. Και ενώ διαρκούσε για ώρες, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να ξεφύγουν, ένας οδηγός που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, μην μπορώντας ούτε να προχωρήσει, ούτε να γυρίσει πίσω, ούτε να ανοίξει την πόρτα για να βγει, έσπασε την οροφή του αυτοκίνητου για να βγει έξω και να εκδηλώσει με αυτόν τον τρόπο το τι αισθανόταν μέσα του. Αυτό είναι το άγχος. Η κατάσταση του άγχος είναι η υπέρμετρη αγωνία και η καταπιεστική στεναχώρια που φέρουν τα αλλεπάλληλα αδιέξοδα τα οποία βιώνουμε καθημερινά στην ζωή μας. Έχει δε τραγικές επιπτώσεις το άγχος. Πρώτα-πρώτα έχει ψυχικές επιπτώσεις. Επειδή διεγείρει έντονα το νευρικό σύστημα, οδηγεί σε νευροφυτικές διαταραχές και ύστερα σε αγχώδεις νευρώσεις. Ένας σπουδαίος ξένος κλινικός ψυχολόγος ομολογείται το άγχος είναι το ακατέργαστο υλικό από το οποίο προέρχεται η ποικιλία των νευρωτικών συμπτωμάτων. Το άγχος είναι το ουσιαστικό γνώρισμα όλων των νευρώσεων και η αγχώδης νεύρωση είναι η συχνότερη νεύρωση της εποχής μας. Και ένας άλλος Έλληνας καθηγητής της νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παλαιότερα, ο Σκαρπαλέζος, διακήρυξε σε ένα πανελλήνιο συνέδριο νευρολόγων ότι η αγχώδης ψυχονεύρωσης αποτελεί από όλες τις μορφές των νευρώσεων εκείνη που περισσότερο επηρεάστηκε από τις τάσεις της σημερινής ζωής του τεχνικού μας πολιτισμού. Πολλοί αποκαλούν την εποχή μας αιώνα του άγχους, λέει. Δεύτερη επίπτωση είναι η ανώμαλη ψυχική συμπεριφορά. Ο άνθρωπος ο οποίος κυριεύεται από το άγχος γίνεται προβληματικός στη συμπεριφορά τόσο στην οικογένεια όσο και στην κοινωνία. Παρουσιάζει έντονη νευρικότητα, αισθάνεται ότι όλοι και όλα γύρω του τον φταίνε. Γίνεται ιδιόκτοτος, μεμψίμυρος, εριστικός, επιθετικός. Διακατέχεται από απεσιοδοξία, από φοβίες και από έμονες ιδέες. Και ακόμη περισσότερο, άλλες επιπτώσεις είναι οι ποικίλες παρεκτροπές. Το άγχος γίνεται το όχημα για τον άνθρωπο που τον οδηγεί στο κάπνισμα, στο πιωτό, στο χαρτοπέδιο, στην απολασία, στη διαστροφή, στα ναρκωτικά και πολλές φορές σε αυτήν την αυτοκτονία. Θα πρέπει επίσης να αναφέρω απλώς και τη σημαντική επίδραση που έχει σε σωματικές ασθένειες, όπως επίσημα υποστηρίζουν πάλι οι ιατροί από την Πάτρα, η ιατρός από την Πάτρα έχει δημοσιεύσει τη γνώμη του αυτή. Όλο το συνεχές άγχος σε πολλούς ανθρώπους κατατρίχει και τραυματίζει το νευρικό σύστημα, την ψυχική σφαίρα, την αγγειακή κυκλοφορία και έτσι γεννώνται πλήστα όσα νοσήματα αγγειακά, καρδιακά, νευρικά και λειτουργικά και σε πολλούς και οργανικά που τελικώς γυράσκουν τον οργανισμό και τον άνθρωπο και τον στέλνουν πολύ νωρίς στο θάνατο. Μαζί με όλες αυτές τις επιπτώσεις οφείλω να υπογραμμίσω και μία άλλη που έχει σχέση ιδιαίτερα με τον χριστιανό και τον πνευματικό άνθρωπο. Το άγχος δεν επιτρέπει στον χριστιανό, στον πιστό, να ζήσει την πνευματική ζωή. Δεν μπορεί κανείς να προσευχηθεί αγχωμένος. Ούτε μπορεί να μελετήσει με άγχος. Ούτε είναι δυνατόν να ζήσει τη Θεία Λειτουργία όταν ζει μέσα στο άγχος. Γι' αυτό βλέπετε πόσες φορές μέσα στη Θεία Λειτουργία ακούμε τη λέξη ειρήνη.
εν ειρήνη Κύριου δεηθόμεν, υπέρ της άλλων ειρήνης, υπέρ της ειρήνης του κόσμου, του κόσμου σήματος κόσμου, ειρήνη πάση. Γιατί, διότι η ατμόσφαιρα της Θείας Λειτουργίας, η κατάλληλη ατμόσφαιρα της προσευχής και της επικοινωνίας μας με τον Θεό, είναι η ειρήνη και η καλήνη και όχι το άγχος. Το ερώτημα, αυτό το οποίο ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει, είναι πού οφείλεται το άγχος. Διότι θα πρέπει και εμείς να κάνουμε αυτό που κάνουν οι καλοί γιατροί. Όταν βρίσκονται μπροστά σε μία ασθένεια, σε ένα σύμπτωμα, επιζητούν πρωτίστως να βρουν τις αιτίες. Και αφού βρουν τις πραγματικές αιτίες, τότε να δουν και ποια θα είναι τα κατάλληλα φάρμακα τα οποία πρέπει να δοθούν. Πού λοιπόν οφείλεται το άγχος το οποίο γνωρίζουμε και το οποίο και ήδη πολλές φορές βιώνουμε? Για να το μάθουμε αυτό, πρέπει πρωτίστως να μάθουμε ποιος είναι ο άνθρωπος. Όταν το αυτοκίνητο το οποίο έχουμε παρουσιάζει ένα πρόβλημα στην εξάσκηση, στη μηχανή του, στην μπαταρία του, κάπου ένα πρόβλημα, για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να πάμε σε κάποιον ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το αυτοκίνητο, και αφού το γνωρίζει καλά θα ερευνήσει και θα δει πού βρίσκεται η βλάβη. Έτσι ακριβώς και στον άνθρωπο, για να δούμε το σύμπτωμα αυτό που άγχος που οφείλεται, θα πρέπει να γνωρίζουμε σωστά τον άνθρωπο. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι ασχολήθηκαν με το άγχος και ομιλούν για το άγχος. Και οι άνθρωποι περισσότερο προβάλλουν κάποιες αιτίες οι οποίες είναι εξωτερικές. Δηλαδή, ακούμε να λένε ότι φταίει για το άγχος η υπερκόπωση, φταίνει η λανθασμένη τρόπη συμπεριφοράς, το ακατάλληλο περιβάλλον στο οποίο ζούμε, αυτό που μας δημιουργεί ενοχές, που δημιουργεί φοβίες, καταπίεση. Ζω, λέει, μέσα σε μια οικογένεια οι οποίοι που δεν με καταλαβαίνουν, που με πιέζουν συνεχώς και έγινα αγχώδης. Όλα αυτά είναι αφορμές καλύτερα, αλλά η βασική του αιτία για το άγχος δεν βρίσκεται εκεί, βρίσκεται ακόμη βαθύτερα. Η Εκκλησία βλέπει την πραγματικότητα του άγχους εντελώς διαφορετικά. Σκύβει βαθιά μέσα στην ουσία του ανθρώπου και διακηρύττει μαζί με τον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο: ουδέν τον έξωθεν πλάθην δύναται των άνθρωπων, ημί το ζών και ενεργητικών, το ενικούν εν την καρδία πνεύμα του σκότους. Τίποτε, λένε, από τα εξωτερικά ερεθίσματα δεν μπορεί να βλάψει τον άνθρωπο παρά μόνο το πνεύμα το οποίο είναι ενεργητικό, ενεργή και κατοικεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Μελετώντας τη γραπτή αποκάλυψη του Θεού, μπορούμε να βοηθηθούμε ώστε να γνωρίσουμε τις κύριες αιτίες του άγχους. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί το παράδειγμα των πρωτοπλάστων. Για πρώτη φορά μέσα στην ανθρώπινη ιστορία ο άνθρωπος βιώνει το άγχος μετά από την παράταση της εντολής, μετά από την πτώση. Και ήκουσαν τις φωνής Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο το δειλινόν, και εκρύβησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου του Κυρίου του Θεού εν μέσω του ξύλου του παραδείσου. Και κάλεσε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπε αυτό: Αδάμ, πού είναι? Και είπε αυτό: τη φωνή σου ήκουσα, Κύριε, και φοβήθη ότι γυμνός είμαι και κρύβει. Υπογραμμίζω από όλα αυτά, νομίζω πως καταλαβαίνετε το βασικό νόημα, χρειάζεται όλα αυτά να τα μεταφράσω, ότι άκουσαν τη φωνή του Θεού να περπατάει, και μόλις την άκουσαν έφυγαν οι πρωτόπλαστοι και πήγαν και κρύφτηκαν μέσα στο δάσος. Και δεν τους φώναξε ο Θεός, φώναξε τον Αδάμ: πού είσαι, Αδάμ? Εκείνος αναγκάστηκε να βγει τρέμοντας σχεδόν και να πει: Κύριε, αισθάνθηκα πως είμαι γυμνός και γι' αυτό κρύφτηκα, φοβήθηκα και κρύφτηκα. Ο φόβος
παρουσιάζεται ακριβώς για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία μετά από τη διάπραξη της αμαρτίας. Αν κάνει κανείς αντιπαραθέσει αυτή την εικόνα με την εικόνα που είχαμε προηγουμένως, τον Αδάμ και την Εύα μέσα στον Παράδεισο, έφυγε ο Θεός. Ποιος ερχόταν έτσι, ανθρωποπαθής έκφραση αυτή, μέσα στον Παράδεισο. Περπατούσε και μόλις άκουγαν τα βήματά του, έτρεχαν χαρούμενοι να τον συναντήσουν. Αυτή τη φορά ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Αντί να τον συναντήσουν τον Θεό, εκείνοι οπισθοφορούν, φεύγουν, κρύβονται και αισθάνονται μέσα τους τον φόβο. Πατέρες της Εκκλησίας που εμβαθύνουν ιδιαίτερα σε αυτή την ιστορία της γενέσεως είναι εκείνοι οι οποίοι εξηγούν όλη τη διαδικασία της δημιουργίας αυτής της αγχωτικής καταστάσεως. Πώς δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση του άγχους μέσα στον Αδάμ και στην Εύα? Είναι η αιτία της αμαρτίας. Έτσι λένε. Απλά σας το λέω και εγώ. Έχουν γραφεί πολλά από τους πατέρες πάνω σε αυτό το περιστατικό. Και εμβαθύνουν, όπως λέγουν οι πατέρες. Με απλά λόγια, τι μας λένε? Ότι η αμαρτία είναι η αστοχία. Αυτό θα πει στα αρχαία ελληνικά, αμαρτάνο σημαίνει αστοχό. Δηλαδή έχω ένα στόχο μπροστά μου και δεν πετυχαίνω στο στόχο και ρίχνω το βέλος μακριά από το στόχο. Αυτό ακριβώς είναι η αμαρτία. Γιατί έχει κρατήσει η αντίληψη ότι η αμαρτία είναι απλώς η παράβαση ενός νόμου. Παραβαίνω ένα νόμο, δεν είναι και τίποτα σημαντικό. Αυτό είναι κάτι πολύ εξωτερικό. Την αμαρτία πρέπει να τη δούμε οντολογικά, μέσα στον ίδιο τον εαυτό μας. Να δούμε δηλαδή ότι όταν αμαρτάνουμε, αποτυγχάνουμε. Έχουμε ένα στόχο και δεν τον πετυχαίνουμε το στόχο αυτό. Ότι βγαίνουμε από τον δρόμο. Για να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Η αμαρτία είναι το να βγούμε έξω από τα όρια, τα προκαθαρισμένα της δημιουργίας μας. Δηλαδή, πιο απλά ακόμη και πιο αναλυτικά. Ένας μηχανικός σχεδιάζει και κατασκευάζει μία μηχανή και λέει ότι αυτή η μηχανή για να δουλέψει χρειάζεται βενζίνη. Εάν εμείς πάρουμε και μέσα στο ρεζερβουάρ βάλουμε νερό, τότε χαλάει η μηχανή. Αυτό ακριβώς είναι η αμαρτία. Αμαρτία είναι εκεί που χρειάζεται βενζίνη να βάλω νερό. Μα έκανε τον άνθρωπο. Είναι πια ο άνθρωπος, έχει μια μηχανή, είναι και ο άνθρωπος έτσι κατασκευασμένος όπως είναι. Για να τραφεί, για να ενεργήσει, πρέπει να μπει μέσα του, να μπουν μέσα του σε κάποιες κατάλληλες τροφές. Εάν λοιπόν αντί για νερό μέσα στον άνθρωπο βάλω βενζίνη, να πω όπως στο αυτοκίνητο βάζω βενζίνη, βάζω και στον άνθρωπο βενζίνη. Τι γίνεται? Αυτό είναι η αμαρτία. Δεν είναι κάτι εξωτερικό, ότι απλώς δεν έκανα αυτό που λέει ο νόμος, αλλά ότι κάνω κάτι το οποίο από το ίδιο, η ίδια η πράξη αυτή είναι εκείνη η οποία με καταστρέφει. Τι λοιπόν, όταν αμαρτάνω, βγαίνω έξω από τα όρια μου, από τα προκαθορισμένα, από τον δημιουργό όρια. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος από τον Θεό με προδιαγραφές και όταν αυτές τις προδιαγραφές τις παραβαίνω, τότε αμαρτάνω. Όταν φτάσω στην αμαρτία, τότε υπάρχουν μπροστά μου δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι ο δρόμος της λύσεως, δηλαδή να ζητήσω από αυτόν που με έφτιαξε, από τον μηχανικό, τον μεγάλο, τον δημιουργό, να τον ζητήσω να διορθώσει το λάθος το οποίο έκανα. Και αυτός μπορεί να το κάνει. Και το δεύτερο είναι να κρυφτώ αυτό που έκανε ο Αδάμ και η Εύα. Και όταν κρυφτώ δεν κάνω τίποτα άλλο παρά να αποθήσω μέσα στο υποσυνείδητο για να χρησιμοποιήσω την ορολογία της ψυχολογίας μέσα μου βαθιά. Την ενοχή, διότι η αμαρτία είναι εκείνη η οποία δημιουργεί την ενοχή. Υπάρχει λοιπόν μηχανισμός της συνειδήσεως, ο οποίος είναι αντίστοιχος με τον μηχανισμό του νευρικού συστήματος. Όταν στον οργανισμό μου πάθω κάτι, αυτό εκδηλώνεται, το μαθαίνω, από τι? Από τον πόνο. Γι' αυτό ο πόνος είναι ευεργετικός. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη ευεργεσία. Και αν δεν πονούσαμε, δεν θα καταλαβαίναμε τίποτε από ό,τι μας συμβαίνει. Και οι πιο ύπουλες αρρώστιες είναι οι αρρώστιες εκείνες που δεν έχουν πόνο. Όπως λοιπόν υπάρχει ο πόνος για το σώμα,
Έτσι υπάρχει για την ψυχή η ενοχή. Πονώ. Αισθάνομαι την ενοχή μετά από την αμαρτία. Όταν λοιπόν φτάσω στο σημείο αυτό, τι θα κάνω? Την ενοχή αυτή θα προσπαθήσω να την λύσω ή θα προσπαθήσω να την αποθήσω στο υποσυνείδη. Από τη στιγμή λοιπόν που αποθώ την ενοχή μέσα στο υποσυνείδητο, από εκεί και πέρα αρχίζει το δράμα, διότι πλέον βρίσκομαι σε αδιέξοδο. Δεν υπάρχει διέξοδος. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται το άγχος, το σφίξιμο, το πνίξιμο το οποίο αισθάνομαι. Έτσι ακριβώς το ίδιο συνέβη στην περίπτωση του Κάιν. Και είπε Κάιν προς Κύριον τον Θεόν, μίζων η αιτία του απευθύνεμαι, ή εκβάλλεις με σήμερα το προσώπου της γης και από προσώπου σου κρυβήσουμε και έσουμε στένων και τρέμων επί της γης. Ή το Κάιν στον Κύριο, η αμαρτία που έκανα είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη που έχεις να συγχωρηθεί η αμαρτία μου αυτή. Γι' αυτό, εάν με αφήσεις έτσι αφύλακτο να τρέχω εδώ και εκεί, τότε θα κρύβομαι και θα τρέμω και θα στενάζω πάνω στη γη και όποιος θα με βρει θα με αποκτήνει, θα με σκοτώσει. Προσέξτε τις λέξεις. Τρέμω και στένω. Είναι το αποτέλεσμα της ενοχής η οποία αποθείται στον Κάιν. Δεν μετανοεί ο Κάιν, αλλά το ότι δεν μετανοεί, αυτό ακριβώς είναι εκείνο που τον οδηγεί στο να ζει αυτή την κατάσταση του άγχους. Του άγχους με την τρεμούρα αυτή και τη στεναχώρια τη μεγάλη. Η ίδια διαδικασία παρατηρείται επίσης και στην περίπτωση του Ιούδα. Αντί ο Ιούδας να λύσει την ενοχή του, να πάει και να πέσει στα πόδια του δασκάλου και να πει «Είμαρτον, Κύριε». Αυτό που το είπε, αλλά δεν ήταν μετάνοια αυτή που είπε, που ότι αμάρτησα παρά τους αίμα αθών. Αλλά όταν πραγματικά με τον νου σου θα ξανάβεις και πάλι την πρώτη του κατάσταση, τη φυσιολογική κατάσταση. Αντί γι' αυτό, αποθεί την ενοχή και το αποτέλεσμα είναι να οδηγηθεί στο αδιέξοδο και μετά από το αδιέξοδο στην αυτοκτονία. Και απερθών απήγξατο. Θα μπορούσα να αναφέρω κι άλλα παραδείγματα, τόσο από την ιστορία των γραφών, της Εκκλησίας, αλλά και σύγχρονα ακόμη παραδείγματα, τα οποία δείχνουν καθαρά ότι το κακό ξεκινάει από την ώρα που δεν συμπεριφέρονται σωστά όταν αμαρτήσουν. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην αμαρτάνει. Όλοι μας αμαρτάμε. Το πρόβλημα βρίσκεται από εκεί και πέρα. Πώς θα αντιμετωπίσω την αμαρτία και την ενοχή την οποία γεννάει η αμαρτία. Να συνοψίσω δε όλες τις αμαρτίες σε δύο μεγάλες αμαρτίες. Η μία αμαρτία είναι η αμαρτία της απιστίας. Αμαρτία που παρατηρείται σε πολλούς βαθμούς. Από την τελεία άρνηση του Θεού, να αρνηθούμε τελείως στο Θεό, μέχρι και την ολιγοπιστία την οποία έχουμε όλοι μας. Η φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου είναι ο σύνδεσμός του με τον Θεό. Ο Θεός δεν μας έκλασε. Δεν βρεθήκαμε μόνοι μας. Δεν φύτρωσε κανένας έτσι μόνος του ας αυτόν τον κόσμο. Τον έπλασε ο Δημιουργός. Φυσική κατάσταση είναι να έχει σχέση με τον Δημιουργό. Να τον πιστεύει, να ξέρει ποιος είναι ο ίδιος και ποιος είναι ο Δημιουργός. Από τη στιγμή που καταστρέφει αυτή τη σχέση, την διακόπτει και δεν πιστεύει στον Θεό, δημιουργείται πρόβλημα, δημιουργείται ενοχή και η ενοχή αυτή οδηγεί στη συνέχεια στο άγχος. Υπάρχει μια ωραία παραβολή ενός ξένου, ενός Γιόγκερσεν, για την ανόητη αράχνη. Μια αράχνη λέει μέσα στο φθινόπωρο, πήγε και έκανε περιοδία να βρει την τροφή της και ξαφνικά ήταν πάνω σε ένα ψηλό έλατο και από εκεί κάνει μια βουτιά κάτω, κατεβαίνει κάτω και αφήνει πίσω της μια κλωστή, η οποία ήταν αόρατη κλωστή. Και όταν κατέβαινε σε ένα χαμόκλαδο, εκεί άρχισε να φτιάχνει το δίχτυ της. Το έκανε καλά το δίχτυ, το μεγάλωσε πολύ το δίχτυ και άρχισε να θυρεύει τα θύματά της. Τα συνελάβανε, τα έτρωγε, φόρτενε, πάχινε λέει η αράχνη πολύ και μια μέρα κάνοντας τον περίπου το χορτάκι όπως ήταν, επιθεωρούσε το δίχτυ και έβλεπε καλά έλεγε. Σε μια στιγμή βλέπει και αυτή την γλώσσα την μεγάλη που χάνονταν επάνω ψηλά. Και αυτή άχρηστη, τι χρειάζεται. Όλα καλά είναι, αλλά αυτή άχρηστη. Και την κόβει την γλώσσα. Και
Και αμέσως ολόκληρο το δίκτυο σωριάζεται. Αυτό είναι η πίστη. Όλα κρέμονται από αυτή την κλωστή της πίστης, αυτήν η οποία μας ενώνει με τον Θεό. Και όταν την κόψουν αυτή την πίστη, αυτή την κλωστή, τότε καταραίει ολόκληρο το οικοδόμημα της υπάρξεώς μας. Έστω και αν δεν φαίνεται αυτό. Το δεύτερο είναι ένα γνώρισμα, λέγω, ένα είδος αμαρτίας είναι η απιστία και το δεύτερο είναι η αντιπνευματική ζωή. Είναι το αποτέλεσμα της απιστίας. Οι πνευματικές αξίες στις μέρες μας έχουν πλέον παραθεωρηθεί σε μεγάλο βαθμό. Ιδανικά για τους σύγχρονους ανθρώπους δεν είναι η ταπείνωση, δεν είναι η αγάπη, η θυσιαστική, αλλά είναι η άνεση, η καλοπέραση, η απόλαυση υλική. Σύνθημα που κυριαρχεί είναι «Φάβουμε, πίουμε, αύριο γάρα πηγήσουμε». Να φάμε καλά, να πιούμε, να ντυθούμε, αύριο πεθαίνουμε. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος να ζει στα μέτρα του, να είναι ταπεινός και να αγαπά. Αυτή είναι η φυσική κατάστασή μας. Να είμαστε ταπεινοί, να ξέρουμε δηλαδή ποιοι είμαστε μέσα στο σύμπαν στο οποίο βρισκόμαστε και απέναντι στο Θεό και απέναντι στους άλλους ανθρώπους και να αγαπούμε. Όταν λείπει η ταπείνωση, λείπει και η αγάπη, βγαίνουμε από τα όρια μας με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε στο άγχος. Και αυτή η κατάσταση περιγράφεται, ζωγραφίζεται πολύ καλά σε κείμενα ανθρώπων οι οποίοι έζησαν έτσι μακριά από το Θεό. Έχω μπροστά μου εδώ να σας διαβάσω μια σειρά κάποιους έτσι ενδεικτικά του στίχους από ποιητές συγχρόνους οι οποίοι εκφράζουν αυτή την κατάσταση. Έζησαν πως έζησαν. Ένα στίχος του Κώστα Κατζόπουλου. Εγώ τα μάρανα τα ρόδα, εγώ το σώπασα τα ειδών, κι συνεφιά με πνίγει τώρα, ο πέστε μου που ξημερώνει. Κι ήτανε κάπου ένα παλάτι, κι είναι τώρα κάπου ένα ρημάδι, ό,τι ψυχή που έχει κλεισμένο στα βάθη της το μαύρο άδειο. Κι ήτανε κάποτε ένα παλάτι, ένα μικρό παιδί, αθώο παιδί, που είχε τη χαρά, που είχε την ελπίδα, που είχε τη γαλήνη στην καρδιά, κι ύστερα όλα έγιναν ρημάδια. Γιατί, ποιος έκανε το ρημαδωμένο σπίτι, ποιος έφερε τα ερείπια, η αμαρτία ασφαλώς. Αυτή είναι εκείνη η οποία έκανε να μοιάζει με το μαύρο άδει το βάθος της ψυχής του. Ένας άλλος, ο Κώστας Ουράνης, γράφει «Σαν σε πηγάδι σκύβω εντός μου, στο σκοτεινό του το βαθύ, πέτρα του ρίχνω τη φωνή μου, μα δεν μου στέλνει μια νυχό. Σιωπή μονάχα και αδειοσύνη κουρνιάζουν, λες και το νερό μέσα στο τρίσβατο πηγάδι να έχει στερέψει από καιρό». Μια εικόνα κι αυτή πολύ δυνατή. Ο άνθρωπος σαν ένα ξηροπήγαδο. Κάποτε είχε νερό και τώρα ξηράθηκε και σκύβω, λέει, μέσα του βαθιά, ρίχνω την πέτρα και πέφτει η πέτρα κάτω, δεν βρίσκει νερό και σιωπή υπάρχει μονάχα και αδειοσύνη είναι το κενό, το υπαρξιακό κενό για το οποίο συνήθως μιλούμε σήμερα. Επίσης, πολλά και διάφορα από αυτά, αλλά απλώς ενδεικτικά σας τα λέγω, ένας άλλος στίχος του Κώστα Ουράνη, «Άβολος με τους ίδιους τους ανθρώπους, τις ίδιες άδειες μέρες θα να ζήσω, με ένα σαράκι πάντα να μετρώει, νικήθηκα χωρίς να πολεμήσω». Να αισθάνεται ότι ξεκίνησε στον δρόμο να πολεμήσει στη ζωή, να κατακτήσει. Και στο τέλος, αυτός ο μεγάλος και νέος πολεμιστής, έτσι όπως αισθάνομαι τον εαυτό του, να αισθάνεται πλέον ότι νικήθηκε χωρίς να προφτάσει καν να πολεμήσει. Ο δε Ζαν Πολ Σάρτρ, ο εκπρόσωπος αυτός του υπαρξισμού, μιας φιλοσοφίας της εποχής μας, είναι εκείνος ο οποίος διακηρύττει ότι η πλήξη δεν με εγκατάλειψε, άλλοτε διακριτική και άλλοτε απελπιστική, με έκανε να υποκύπτω στον πιο μοιραίο πειρασμό όταν δεν μπορούσα να την υποφέρω, την ανυπομονησία. Πλήξη και ανυπομονησία είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτού του φιλοσόφου που θαυμάστηκε τόσο πολύ.
καλύτερα θα είναι στο σημείο αυτό να διαβάσω και μια περικοπή από τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος πολύ παραστατικά περιγράφει αυτή την κατάσταση, την αντιπνευματική την οποία ζούμε στην εποχή μας και η οποία αποτελεί ρίζα και αιτία για το άγχος το οποίο ζούμε. Οι άνθρωποι, λέγει, συνέχεια βιάζονται σήμερα, τρέχουν. Αυτή την ώρα πρέπει να βρίσκουμε εδώ, την άλλη εκεί, την άλλη πιο πέρα, αφού για να μην ξεχνούν τι έχουν να κάνουν, χρειάζεται και να γράφουν. Μέσα σε τόσο τρέξιμο πάλι καλά που θυμούνται και τα ονόματά τους. Ούτε τον εαυτό τους γνωρίζουν, αλλά πώς να τον γνωρίζουν. Γίνεται να καταρτιστείς σε θολά νερά. Ο Θεός να με συγχωρήσει, αλλά ο κόσμος κατήντησε σωστό τρελοκομείο. Δεν σκέφτονται οι άνθρωποι την άλλη ζωή, μόνο ζητάνε όλο και περισσότερα υλικά αγαθά και γι' αυτό και δεν βρίσκουν ησυχία. Και ακόμη, γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι δεν αντέχουν να ζουν μέσα σε τέτοιες συνθήκες και βγαίνουν έξω στην ύπαιθρο χωρίς κατεύθυνση. Μια μέρα πέρασε από το καλύβι ένας γιατρός που ζει στην Αμερική και μου έλεγε για τη ζωή του εκεί. Οι άνθρωποι εκεί κατήντησαν μηχανές. Όλη μέρα δουλεύουν. Κάθε μέρος της οικογένειας πρέπει να έχει το δικό του αυτοκίνητο. Ύστερα στο σπίτι, για να κινείται ο καθένας, πρέπει να έχουν 4 τηλεοράσεις. Και εδώ στο δουλεύουν και κουράζονται για να βγάλουν πολλά χρήματα, για να πούν πως είναι τακτοποιημένοι και ευτυχισμένοι. Αλλά τι σχέση έχουν όλα αυτά με την ευτυχία? Τέτοια ζωή γεμάτη άγχος και με ένα συνεχές κυνηγητό δεν είναι ευτυχία, είναι κόλαση. Τι να κάνεις τη ζωή με τέτοιο άγχος? Αν έπρεπε όλος ο κόσμος να ζει τη ζωή αυτή, δεν θα την ήθελα ποτέ. Αν ο Θεός έλεγε σε αυτούς τους ανθρώπους, λέγει ο πατήρ Παΐσιος, δεν σας τιμωρώ, ούτε σας στέλνω στην κόλαση, αλλά θα σας αφήσω αιώνια να ζείτε έτσι όπως ζείτε. Αυτό θα ήταν η μεγαλύτερη κόλαση την οποία θα ήταν. Η ζωή την οποία ζούμε είναι μεγαλύτερη κόλαση την οποία την έχουμε φτιάξει οι ίδιοι με τα χέρια μας. Και η αντιμετώπιση του άγχους, αυτές οι βασικές αιτίες, η αμαρτία, η απιστία, η αντιπνευματική ζωή. Οι πατέρες, δόξα τω Θεώ, μας δίνουν λύσεις και σε αυτό το πρόβλημα. Εφόσον το άγχος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η φυγάδευση της ειρήνης που έχει εγκατασταθεί μέσα μας με τη χάρη του Θεού. Κάναμε πριν από λίγο μία βάφτιση και έβλεπα το παιδάκι μετά που μπήκε μέσα στην κολυμπή του που βγήκε, πόσο ειρηνικό γαλήνιο ήταν. Το βλέπετε εσείς και το παρατηρείτε. Πώς το μυστήριο είναι εκείνο το οποίο δημιουργεί τη γαλήνη στον άνθρωπο. Ειρήνη πραγματική. Αυτή την ειρήνη που την παίρνουμε με το βάπτισμα, επιτρέπουμε να φυγαδευτεί κάποια ώρα όταν αφήσουμε αφύλακτες τις πύλες της ψυχής μας και έρθει και εμπει μέσα η αμαρτία. Τότε δημιουργείται το πρόβλημα του άγχους. Πώς λοιπόν εμείς θα επαναφέρουμε αυτή την άνθρωπη ειρήνη μέσα στην ψυχή μας? Δεν υπάρχει άλλη λύση για να αντιμετωπίσουμε το άγχος παρά να φέρουμε την ειρήνη αυτή που δίνει ο Θεός. Και την ειρήνη αυτή την φέρουμε μέσα πρώτα-πρώτα με την αναζωπήρωση της πίστεως στο Θεό. Πίστη σημαίνει, όπως σας είπα, απόλυτη εμπιστοσύνη, όπως το μικρό παιδί το οποίο πιάνεται από το χέρι της μαμάς ή του πατέρα και αισθάνεται ασφαλέστατο. Έτσι ακριβώς αυτός ο οποίος πιστεύει αισθάνεται απόλυτη ασφάλεια. Πιστός είναι αυτός ο οποίος έχει έργα πίστεως. Θα πούμε πει κάποιος ότι εγώ πιστεύω στον Θεό. Γιατί να έχω άγχος? Τι πίστη είναι αυτή την οποία έχεις ή αυτή την οποία έχεις? Είναι η πίστη η αληθινή? Πώς φαίνεται η αληθινή πίστη? Από τα έργα. Ο Αβραάμ είχε πίστη. Και πώς την έδειξε την πίστη? Με τα έργα του. Το είπε ο Θεός, άφησε την πατρίδα σου, πήγαινε μακριά, σε άλλον τόπο, να εγκατέλειψε όλα, έφυγε και πήγε σε εκείνον τον τόπο. Του είπε ο Θεός, τώρα θα πάρεις το παιδί σου και θα πας, θα ανεβάσεις στο βουνό, θα το βάλεις πάνω στο θυσιαστήριο, θα ανάψεις τα ξύλα και θα το θυσιάσεις το παιδί σου. Το
πήρε το παιδί του χωρίς καμία αντίληψη και ανέβηκε και πήγε εκεί πέρα μέχρι την τελευταία στιγμή έτοιμος να θυσιάσει. Αυτά είναι τα έργα της πίστης. Δηλαδή τι σημαίνει πίστη? Πίστη σημαίνει να εγκαταλείψω τελείως τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού. Να γίνει αυτό που θέλει ο Θεός. Το θέλημα του Κυρίου γυναίκα είναι η καλύτερη προσευχή την οποία έχουμε να κάνουμε. Και αυτή η πρακτική σώζει από το άγχος. Επιτρέπει ο Θεός να είμαι φτωχός. Να είμαι φτωχός. Επιτρέπει ο Θεός να είμαι άρρωστος. Να είμαι άρρωστος. Επιτρέπει ο Θεός να είμαι πλούσιος. Να είμαι πλούσιος. Να κάνω αυτό που πρέπει σαν πλούσιος. Επιτρέπει ο Θεός να είμαι αφανής, άποψος. Να γίνει αυτό. Επιτρέπει ο Θεός να συκοφαντηθώ. Να συκοφαντηθώ. Επιτρέπει ο Θεός να μείνω μόνος. Να μείνω μόνος. Ό,τι θέλει ο Θεός. Στα χέρια του Θεού. Κάντε αυτό το πείραμα. Και πέστε ότι για ένα 24ωρο, για ένα μία εβδομάδα, αφήνετε όλα τα προβλήματα έτσι με αυτόν τον τρόπο, ό,τι θέλει ο Θεός. Θέλει ο Θεός να είμαι δίπλα σε έναν δύσκολο άντρα και να με μαλώνει. Επιτρέπει ο Θεός, θα το υπομείνει. Θέλει ο Θεός να έρθει μια γυναίκα η οποία είναι δύστοπη, η οποία κάνει εκείνο και εκείνο. Ναι, έτσι, έτσι το θέλει ο Θεός. Δόξα σου ο Θεός. Θέλει ο Θεός να κουράζουμε πολύ, έτσι όπως το θέλει ο Θεός. Αλλά αυτό μόλι μας την καρδιά. Τελείως. Να αδειάσουμε από τον εαυτό μας, από το θέλημά μας. Και το θέλημά μας να είναι ταυτόσιμο με το θέλημα του Θεού. Ό,τι θέλει ο Θεός. Αυτό θα πει πίστη. Σαν τον Αβραάμ. Και τότε πέστε μου, θα μου πείτε, εάν δεν έχουμε αποτελέσματα και αν έχουμε άγχος. Ιδιαίτερα δε συγκελεί στην εξάλληψη του άγχους η πίστη στην αιωνιότητα. Όταν πιστεύω ότι ο κόσμος αυτός στον οποίο ζούμε είναι πάρα πολύ μικρός, είναι ασήμαντος. Δηλαδή τι είναι μια σταγόνα μέσα στον ωκεανό? Έτσι είναι η ζωή μας. Για σκεφτείτε ότι πέρασαν από εδώ, από το φλούδι αυτή της γης, δισεκατομμύρια άνθρωποι. Πριν από 1000 χρόνια υπήρχαν άνθρωποι. Είχαν και εκείνοι τα προβλήματά τους, είχαν δυσκολίες, αρρώστιες, πέθαιναν και εκείνοι, πέθαιναν οι δικοί τους. 1000 προβλήματα. Πριν από 2000 χρόνια υπήρχαν άνθρωποι, από 5000 χρόνια υπήρχαν άνθρωποι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι αν πέρασαν. Και εμείς οι μεγαλύτεροι, πόσο θυμούμαστε που ήταν και πέρασαν και έφυγαν από τη ζωή αυτή. Τι είναι αυτή η ζωή? Ως άνθρωπος μαραίνεται, ως όραρ παρέρχεται. Τι ωραία που τα λέμε στην ακολουθία της κηδείας. Ότι φεύγει, έτσι, περαστική, πολύ περαστική. Και η αιωνιότητα διατέλει τη ζωή. Εάν λοιπόν δω ότι με έπλασε ο Θεός για την αιωνιότητα, για να ζω στην αιωνιότητα, αυτά είναι ασήμαντα περιστατικά τα οποία συμβαίνουν. Επομένως δεν τα δίνω σημασία. Ό,τι και να είναι, τα αφήνω έτσι να περάσουν. Και αυτό δεν με φέρει σε αδιέξοδο, δεν με οδηγεί στο άγχος. Ουγαράξια τα παθήματα του νύμου καιρού προς την μέλωση να αποκαλυφθεί εδώ. Όλα αυτά που σας είπα τα λέει ο Απόστολος Παύλος με τα δυο αυτά λόγια. Ότι αυτά τα οποία υποφέρουμε σε αυτή τη ζωή δεν αξίζει καν να ασχολούμαστε με αυτά όταν τα συγκρίνουμε με την αιώνια δόξα, την αιώνια ζωή την οποία μας έχει ετοιμάσει ο Θεός. Δεύτερος τρόπος θεραπείας και αντιμετωπίσεως του άγχους είναι η καλλιέργεια της πνευματικής ζωής. Να έχουμε σε στόχο μας αυτά που θέλει ο Θεός. Και ποια θέλει ο Θεός? Ποια είναι η πνευματική ζωή? Αυτά που τα ανέφερα και πριν. Η απλότητα, που είναι έκφραση της ταπεινώσεως, και η αγάπη. Να ταπεινωθούμε. Όταν ταπεινωθούμε, όταν καλλιεργούμε το φρόνημα αυτό, τότε ζούμε με απλότητα. Και όταν ζούμε με απλότητα, τότε απελευθερωνόμαστε από το άγχος. Να μην δινόμαστε με τα πράγματα, ούτε και με τα πρόσωπα ακόμη να δινόμαστε. Αλλά εμείς κάνουμε το αντίθετο. Ρούχα και ξανά ρούχα και ξανά φαγητά και ξανά τραπέζια και ξανά σπίτια και εκείνο και εκείνο και τα άλλα, όλα. Αυτά όλα, όσα περισσότερα έχουμε, τόσο περισσότερο πολλαπλασιάζονται οι αφορμές και το άγχος. Και πάλι καταφέρω στον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος έχει ειδικό κεφάλαιο, συνιστώ σε όσους έρχονται και εξομολογούνται να διαβάζουν τα βιβλία του πατρός Παϊσίου και των άλλων γερόντων της εποχής μας, του πατρός Πορφυρίου, και αυτά βοηθητικά πάρα πολύ.
διαβάζοντας αυτά τα κείμενα του πατρός Παϊσίου, του γέροντος Παϊσίου, αμέσως αισθάνεται κανείς έτσι να ξαλαφρώνει από το άγχος. Η κοσμική, λέει ο γέροντας, λένε καλότυχοι αυτοί που ζουν μέσα στα παλάτια και έχουν όλες τις ευκολίες. Αλλά όμως μακάρι είναι αυτοί που κατορθώνουν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη φυλιά της κοσμικής αυτής εξέλιξης των πολλών ευκολιών ίσων πολλών δυσκολιών. Ένας Γερμανός μια φορά στο Σινά είπε σε ένα βεδουινάκι που ήταν πανέξυπνο: «Εσύ είσαι έξυπνο, μπορείς να μάθεις γράμματα», του είπε. Και μετά το ρωτάει εκείνο: «Μετά θα γίνεις μηχανικός». Και μετά θα ανοίξεις ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Και μετά θα μεγαλώσεις. Και μετά θα πάρεις κι άλλους να δουλεύουν και θα έχεις πολύ προσωπικό. Δηλαδή, του λέει, να έχω έναν πονοκέφαλο, να βάλω κι άλλον ένα πονοκέφαλο και να μετά βάλω κι άλλον ένα πονοκέφαλο πάνω στο ήσυχο κεφάλι μου. Ο περισσότερος πονοκέφαλος είναι από αυτές τις σκέψεις να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο και το άλλο. Τώρα και στους κοσμικούς, λέει ο γέροντας, πολύ τονίζω την απλότητα, γιατί πολλά από αυτά που κάνουν δεν χρειάζονται και τους τρώει το άγχος. Τους μιλάω για τη λιτότητα και την ασκητικότητα και φωνάζω συνέχεια: «Απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος». Και τα περισσότερα διαζύγια από εκεί ξεκινούν. Πολλές δουλειές, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν οι άνθρωποι και ζαλίζονται. Δουλεύουν και οι δύο, πατέρας και μάνα. Αφήνουν τα παιδιά εγκαταλειμμένα. Κούραση, νεύρα, θυμός, καυγάς, αυτόματο διαζύγιο. Εκεί φτάνουν. Αν απλοποιούσαν όμως τη ζωή τους, θα ήταν και ξεκούραστοι και χαρούμενοι. Αυτό το άγχος είναι η καταστροφή, λέγει ο γέροντας Παΐσιος. Το τρίτο και το σημαντικότερο από όλα. Αντιμετώπιση του άγχους. Είναι τα φάρμακα που μας δίνει η Εκκλησία μας. Η συμμετοχή μας στα Άγια Μυστήρια. Τι ευλογία να μπορεί κανείς να ζήσει την προσευχή όπως τη ζούσε μια άλλη προσευχή. Δεν υπάρχει ύπνος από άγχος. Να ζήσει κανείς τη Θεία Λειτουργία, αυτό που μπορούμε να το ζήσουμε. Στη Θεία Λειτουργία θα μπορούσα να κάνω μια ολόκληρη ομιλία πώς στη Θεία Λειτουργία ζούμε την ειρήνη και αποφεύγουμε το άγχος. Έτσι, ένα πλήθος από περιπτώσεις. Σας αναφέρω μερικά μόνο. Όταν λέμε το σύμβολο της πίστης, μάθαμε όλα τυπικά να τα λέμε. Πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα από το κράτο, που την ουρανό κλπ. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Τι σημαίνει πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα από το κράτο? Ότι πιστεύω ότι έχω έναν Θεό που είναι ο Πατέρας μου, αυτός που κυβερνάει τα σύμπαντα. Όταν ταξίδευα στην Αυστραλία, πήγα και πρώτη φορά, 21 ώρες πάνω στο αεροπλάνο. Ήμασταν πάνω και περνούσαν πάνω από τα σύννεφα, βλέπουμε την Ανατολή, τη Δύση, του Ηλίου, επειδή πηγαίνανε ακριβώς αντίθετα, σε αντίθετη φορά. Και εκεί καθόμαστε και ψάλαμε το φως σιλαρών σε ένα ηλιοβασίλειο που το βλέπαμε πάνω από το αεροπλάνο, ψηλά πάνω από τον Ινδικό ωκεανό. Και εκεί αισθάνθηκα πάρα πολύ έντονα αυτή την αίσθηση ότι αυτός ο κόσμος, έβλεπα ουρανό, έβλεπα κάτω τα νησιά, εκεί στον Ινδικό ωκεανό, την Ινδία και παραπέρα, τα άλλα τα νησιά που μέχρι να φτάσουμε στην Αυστραλία. Έλεγα, αυτά είναι όλα του Πατέρα μου. Εγώ είμαι το παιδί αυτού που έχει όλα αυτά. Είναι ο Παντοκράτορας και αυτός είναι ο Πατέρας μου. Αυτό να το ζήσει κανείς μέσα στη Θεία Λειτουργία. Ή Πάτερ ημών, ο ένας ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Πατέρα μας, δικός μας ο Πατέρας, αυτός είναι. Έτσι να λέμε την προσευχή, έτσι να την νιώθουμε, την αισθανόμαστε. Και τότε, βλέπει κανείς, έτσι φεύγει το άγχος. Διοχετεύεται μακριά από εμάς. Ή να αναφέρω εκείνο το «Πάσαν την ιδιωτική μου αποθώμεθα λέμεν ως τον βασιλέα των όλων υποδεξών μου». Τώρα πλέον, αφήστε το ταϊκή όλων. Τώρα θα υποδεχθούμε τον ουράνιο βασιλέα. Πάσα όλη τη ιδιωτική μέρημνα. Αχ, τα χωράφια και τα γραφεία, για τις υποθέσεις, για τα σπίτια, για τους μηχανικούς, τα πάντα. Για να τα αφήνουμε αποθώμεθα, να την ξεφορτωθούμε, να την αφήσουμε και να ζήσουμε την υποδοχή του μεγάλου βασιλέως, του Χριστού μας. Η αγαπή.
αφήσουμε να λύνεις ή να ενομονία ομολογήσουμε. Να αγαπήσουμε, λέει ο ένας τον άλλο. Αυτή η προτροπή του λειτουργού. Αγαπήσουμε να λύνεις ή να ενομονία. Όταν αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο, τότε ζούμε σε μία ομόνια. Τότε ζούμε την αγάπη. Και η αγάπη, ξέρετε τι κάνει, έχει ένα γνώρισμα η αγάπη. Δεν ξέρω αν το σκεφτήκατε ποτέ. Η αγάπη έχει την δυνατότητα να πλαταίνει την καρδιά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα φάρμακο το οποίο έτσι διαστέλει κάποιο όργανο. Η αγάπη έχει αυτή την ιδιότητα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει στους Κορινθίους, οι οποίοι είχαν τα προβλήματα και στενοχωρούνταν και τον στενοχωρούσαν, τι έλεγε. Πλατείνθηκε και εμείς. Ανοίξτε τις καρδιές σας, πλατείτε τις καρδιές σας, αγαπήστε όπως σας αγαπώ, έτσι τους έλεγε. Όταν λοιπόν πλατείνθει η καρδιά με την αγάπη, τότε φεύγει, δεν μπορεί να μείνει μέσα το άγχος, τότε κυριαρχεί μέσα η γαλήνη και η ειρήνη του Χριστού. Σε αυτό το ίδιο επίσης επίπεδο είναι το μυστήριο της εξομολογήσεως. Όταν όσοι το δοκίμασαν το ξέρουν, όσοι με ειλικρίνεια έρχονται, με πόνο ψυχής. Όχι όσοι έρχονται να πούνε, Πάτερ, εκείνο με έκανε η νύχη, εκείνο με έκανε η πιθερά, εκείνο με έκανε ο άλλος, εκείνο με έκανε ο γείτονας, πώς δεν το σκέφτηκε, γιατί να μην υπολογίζει, γιατί να μην κάνει εκείνο. Έχουμε τέτοιες εξομολογήσεις που συνεχώς και διακόπως όλοι αυτοί, όλα τα φταίνουν οι άλλοι. Αυτή δεν είναι η εξομολόγηση. Η εξομολόγηση είναι έτσι να σκύψω, να πονέσω. Είμαι αμάρτηση. Πάτερ μου έκανε εκείνη ο ταλέπινος εγώ. Έτσι, τότε αδειάζει. Και όταν μπαίνει το τετραχύλι από πάνω και έρχεται η χάρη του Θεού, λούσεται ο άνθρωπος, λούσεται η καρδιά, η ψυχή ολόκληρη και απαλλάσσεται και από το άγχος. Κάνετε τέτοια εξομολόγηση έτσι, εκ καρδίας, εκ βάθους καρδίας. Πώς βγήκατε μετά έξω από το εξομολογητήρι? Δεν νιώθατε σαν να βγήκατε από το λουτρό? Δεν νιώθατε σαν να βγήκατε έξω απαλλαγμένοι, να έχετε ένα βάρος πάνω σας και να έχετε το βάρος αυτό να πετάτε? Έτσι μπορεί να εξεταθεί άγχος, να μείνει άγχος μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου ο οποίος ξεφορτώνεται με αυτόν τον τρόπο τα νομήματά του, τα αμαρτήματά του, που διώχνει την ενοχή και δεν την αποφθεί μέσα στο υποσυνείδητο. Και τέλος, μετά από όλα αυτά, η Θεία Κοινωνία είναι η ένωση με τον Χριστό. Όταν μπει μέσα μας ο Χριστός, τότε μπαίνει η ειρήνη. Αυτός είναι στην ειρήνη μόνο. Και όταν το βάλω μέσα στην καρδιά μας, γεμίζει την καρδιά μας με την ειρήνη. Δεν έχει χώρο για το άγχος. Φυγαδεύεται το άγχος. Όταν αυτά λέγω γίνουν πραγματικά, όχι τυπικά. Απλώς να πούμε ότι, α, λες και να με βοηθάει η Θεία Κοινωνία να πάω να κοινωνήσω. Ή να με κάνει καλά η Θεία Κοινωνία σαν κάτι μαγικό να πάω να κοινωνήσω. Δεν έχουμε κανένα κέρδος. Το κέρδος που έχουμε όταν ανοίξουμε την καρδιά μας, δώσουμε τον εαυτό μας, αδειάσουμε τελείως από τον ίδιο τον εαυτό μας, από το θέλημά μας και τότε βάλουμε μέσα μας την ειρήνη που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Τελειώνω και θα τελειώσω με ένα παράδειγμα. Έχετε ακούσει, πιστεύω οι περισσότεροι, για κάποιον Μητροπολίτη, τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιερόθεο, ο οποίος έχει γράψει πολλά βιβλία και μερικά από τα βιβλία του ασχολούνται με την πατερική ψυχοθεραπεία. Ένα από τα βιβλία αυτά μεταφράστηκε στα αγγλικά και το διάβασε μία Αμερικανίδα η οποία είχε πολλά πολλά προβλήματα. Το λέγει ο ίδιος. Πρόκειται για μια Αμερικανίδα η οποία έζησε όλη της τη ζωή την οτροπία του σύγχρονου κόσμου, πέρασε δηλαδή από την απόγνωση που δημιουργεί η φθαρτότητα και η θνητότητα η χωρίς Χριστό ζωή, και στη συνέχεια θέλησε να βαπτιστεί ορθόδοξη. Η αναζήτηση της ορθόδοξης ζωής μέσα στον ορθόδοξο εκκλησιαστικό χώρο ήταν αποτέλεσμα μιας άστατης ζωής που ζούσε με συνέπειες φοβερές και στην ψυχή και στο σώμα, με έντονες νευρολογικές ασθένειες. Σύζυγος και μητέρα τριών παιδιών, πέρασε μέσα από την κόλαση της χωρίς Χριστόν ζωής. Σε κάποια δύσκολη φάση της ζωής της,
βρισκομένη στην νευρολογική κλινική, ύστερα από απόπειρα αυτοκτονίας, διάβασε το βιβλίο «Ορθόδοξη ψυχοθεραπεία» και θέλησε να ζήσει αυτή τη θεραπεία μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τη συνάντησε, λέγει ο Μητροπολίτης, σε ένα συνέδριο στην Αμερική, στο οποίο ήρθε για να παρακολουθήσει την εισήγηση και μου ζήτησε να τη βαπτίσω. Και ύστερα από μια περίοδο κατήχησης, λέει, την βάπτισε. Με το βάπτισμά της απέκτησε την εμπειρία όλων αυτών που συναντούμε στην Αγία Γραφή και στη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας. Αισθάνθηκε βαθιά μετάνοια, με διαρκή δάκρυα, χαρμονή της, λύπη για την αμαρτία, χαράς για την αγάπη του Θεού. Ήταν για μήνες σαν μεθυσμένη από τη χάρη του Θεού. Ο σύζυγος και τα παιδιά της είδαν αμέσως την τεράστια αλλαγή στη ζωή της. Σε σημείο μάλιστα που με έστειλαν και γράμμα για να με ευχαριστήσω για το καλό που έγινε στην οικογένειά τους. Στη συνέχεια σας διαβάζω μερικά σύντομα αποσπάσματα από γράμμα το οποίο έκτισε, την οποία έχει γράψει η ίδια αυτή η Αμερικανίδα. Το καθαρό όμως που άφησε να γυρίσει σαν φίλα μου όταν μπήκε από Χριστό είναι το σπίτι που καθαρίζει τον αέρα στη ζωή μου. Από το που χρειαζόμαστε όλοι μας. Και τα πάντα
ιδού τα προσφέρει κάθε Κυριακή, κάθε γιορτή, κάθε φορά που μας καλεί στην εξομολόγηση, κάθε φορά που μας προσφέρει την άρνηση, τη Θεία Κοινωνία, με τα πόπου του πίστεως και αγάπης προς έλεγχο. Απομένει σε εμάς το πρόβλημα βρίσκεται μέσα μας για να διώξουμε το άγχος, για να ακολουθήσουμε τις συνταγές αυτές τις οποίες μας δίνει, με σίγουρος ότι ακολουθώντας τα βήματα του Παιδιού, γιατί ζουνε χωρίς άγχος και εμείς μπορούμε στον δύσκολο κόσμο και στη δύσκολη εποχή που ζούμε, να νικήσουμε και το άγχος και να ζήσουμε την ειρήνη και την καλή που προσφέρει η παρουσία του Ιερίου Χριστού μέσα στις καρδιές μας που έρχονται σε όλους.